ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Η ιδέα για το καράβι πώς προέκυψε? Όλα αυτά με φέραν πολύ κοντά. Πήγαινα μέχρι το 2000. Μετά πήγα, επειδή τελικά είχα αρχίσει να έχω και μια πανεπιστημιακή καριέρα, δηλαδή στο ΤΕΙ της Αθήνας και αργότερα στο ΠΑΔΑ. Πήγαμε σαν καθηγητές, ανταλλαγές καθηγητών, διατήρουσα την επαφή. Κάποια στιγμή ήταν οι εκλογές του 2006. Στο 2003 πήγα βέβαια, γιατί ήταν το Τζενίνι, ήταν ο Αραφάτ, ήταν κλεισμένος μέσα. Και υπήρχε μια πρόθεση, ένα σχέδιο να πάω να μπω. Γιατί μπήκανε μερικοί ξένοι για να κάτσουμε λίγο σαν ασπίδα εκεί μέσα. Δυστυχώς η μέρα που ήταν να μπω, είχαν ακροβολιστεί και μου είπαν οι Παλαιστίνοι, δεν μπορούμε να σε βάλουμε σήμερα, μας την έχουν στήσει. Έχουν μάθει ότι κάτι γίνεται, έχουν καταλάβει και έτσι δεν έγινε. Αλλά το 2006 γίνανε οι εκλογές. Βουλευτικές εκλογές στην Παλαιστινιακή Αρχή που τις κερδίζει η Χαμάς. Εκλογές. Και τις κερδίζει η Χαμάς. Εγώ δηλώνω διεθνής εκλογικός παρατηρητής. 400 δηλώσαν, ήμουν ένας από τους 400. Πήγα κάτω. Εκεί διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε, ήταν εκεί από τον ΟΗΕ, ήταν από. Τους έβλεπες εκεί ξένοι από ευρωπαϊκές χώρες. Μαγειρεύαν. Κάτι, καταλάβαινες ότι μαγειρεύαν. Για να βγει ένα αποτέλεσμα που τέλος πάντων να είναι αυτό που θα θέλανε με τους ξεφύγει. Θεωρούσαν ότι η Γάζα πράγματι θα ψήφιζε περισσότερο τη Χαμάς. Όσο δεν ήταν ξεκάθαρο, σου λέει ένα 60% μπορεί να το πάρει εκεί η Χαμάς. Θα πάρει και το Λαϊκό Μέτωπο, δηλαδή η Φατάχ δεν είχε μεγάλη επιρροή εκεί πέρα. Αν όμως βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα από εδώ, μπορεί ας πούμε με ένα 60% της Φατάχ εδώ να είναι κοντά-κοντά. Όμως πάλι είναι δύσκολο το πράγμα, είναι ρίσκι. Εφόσον λοιπόν είναι ρίσκι, καλύτερα αυτές οι εκλογές εκεί να χαλάσουν. Να χαλάσουν, κάτι να συμβεί, ένα επεισόδιο, κάτι. Περιγράφεις λοιπόν, τώρα τη λογική του διεθνούς παράγοντα. Του δημοκρατικού διεθνούς παράγοντα, ο οποίος θέλει να φέρει τη δημοκρατία στις χώρες αυτές. Και πάω και τους λέω, εγώ θέλω να πάω στη Γάζα. Λέει, περιμένετε, λέει, δεν είναι ξεκάθαρο. Λέει, υπάρχει, λέει, μια ανησυχία για τη Γάζα. Πώς θα μπείτε, πώς θα γίνει, πώς θα γίνει. Ήτανε και καμιά δεκαριά Ιταλοί, έτσι, από κάποια αριστερή οργάνωση, οι οποίοι λένε και εμείς θέλουμε. Και εκεί άρχισε ένας μεγάλος καυγάς, εμείς να διεκδικούμε να πούμε και να μας λένε τελικά ότι δεν θα μπείτε. Γιατί δεν υπάρχει, ποιος σας παραλάβει εκεί και δεν υπάρχει κανένα. Εντάξει, το πρωί είχε πει ο Τζίμι Κάρτερ, μπήκε, έκατσε λίγες ώρες και έφυγε. Αλλά επειδή γνώριζα τους ανθρώπους μέσα και ιδιαίτερα τους ανθρώπους του Παλαιστινιακού που λέμε Ερυθρού, Σταυρού Ερυθράς, Μισελίνο, τον Σουράνι και τους άλλους, πέρα και του λέω κάντε κάτι, κατεβείτε στα σύνορα εκεί και πείτε μας εδώ και περιμένουμε τους εκλογικούς αντιπροσώπους. Έγινε ένα τέτοιο ταβαντούρι και βγήκανε, οπότε αυτοί λέει άντε πάτε να πάει στο διάλογο και πήγαμε 11 από τους 400, πήγαμε 11 εκεί. Στη Γάζα. Στη Γάζα, ναι. Έγιναν οι εκλογές και κάποια ώρα κατά τις 7.30 άρεσε η καταμέτρηση. Πήγαμε σε όλα τα εκλογικά τμήματα, το 65% ήταν 65, 68, 67. Τα αποτελέσματα βγαίνανε και στη Δυτική Όχθη. Στη Γάζα δεν έβγαινε τίποτα. Έβλεπε στις τηλεοράσεις σε ένα ξενοδοχείο που μέναμε, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Πήγε 10.30 το βράδυ. Λες, συγγνώμη που έπρεπε, είχε γίνει καταμέτρηση, εσείς ξέρετε τα ποσοστά, αλλά δεν ανακοινωνόντουσαν τα αποτελέσματα της Γάζας. Είχε σχέση με Γάζα, δεν έβγαινε. Το BBC, όλα αυτά, τίποτα. Άκρα του τάφου σιγή. Δεν λέγανε τίποτα. Λέγανε Τζενίν, αυτό, τόσο. Τέλος. Κάνα τμήμα από εδώ από τη Γάζα, τίποτα. Και ξαφνικά μας ειδοποιούν, μας λένε κακός χαμός έξω. Λέει, καθίστε μέσα στο ξενοδοχείο, διότι κάτι γίνεται σε ένα εκλογικό κέντρο. Λέμε καλά, κάτσουμε εμείς μέσα. Πάλι επειδή γνώριζα κόσμο τα παλιά, ήρθαν εκεί, μου είπαν πάμε να δεις. Πάρουμε και αυγάλω φωτογραφία, σου δώσουμε πράγμα υλικό να δεις, πάμε να κάνουν βρωμιά. Και πήγαμε και πράγματι, αλλά οι άλλοι είχαν μπει μέσα και εκεί έβλεπε, ήταν πολύ ωραίο. Καθώς είχε βραδιάσει, ερχόντουσαν από όλα τα μέρη της Παλαιστίνης, κατεβαίνανε έτσι γέροι, γυναίκες, παιδιά αυτά και τα
καθόντουσαν στα 200, 300, 500 μέτρα από το εκλογικό κέντρο, το οποίο είχε περικυκλωθεί. Υπήρχε μια ομάδα δηλαδή Παλαιστινίων, η οποία είχε πάει εκεί για να κάνει επί τούτου φασαρία που θα έδινε την αφορμή να πούνε ότι κάτι δεν πήγε καλά στις εκλογές. Για να ακυρωθεί το αποτέλεσμα. Και λες τώρα ότι ο ίδιος ο κόσμος ήρθε εκεί για να προστατεύσει την εκλογική διαδικασία. Ο οποίος δεν έκανε τίποτα, καθόντουσαν. Ανάψανε φωτιές και πίνανε τσάι. Πολύ, πολύ ωραία σκηνή. Έφτασε 7 η ώρα το πρωί και βγαίνει το αποτέλεσμα ότι τελικά από τη Γάζα έτσι και έτσι φαίνεται τα ιερατεία αποφασίσανε. Είπα να πάω να πάρω συνέντευξη από τον φίλο μου, χωρίς και αυτό, τον Σάιτ Σιάμ, που ήταν ο υπουργός εσωτερικών, αλλά και ο ιδρυτής του Ιζεντίν Αλκασάμ. Αυτός το μοντάρισε και πολύ καλός άνθρωπος, αρχιτέκτονος αυτός. Δεν ήταν, ξέρεις, σαν και ο τύπος, αρχιτέκτονος. Και με πήγαν, έκαναν κάνα δύο ώρες, μπαίναν σε κατηγορία, με βγάζανε, πήγαν καμπάλου, με βαναμπόδαμε, στο τέλος πήγα σε ένα σπίτι κάπου σε ένα μέρος έρημο και εμφανίστηκε και μου έδωσε εκεί μία συνέντευξη. Ήταν αυτός καλοί 3-4 που κυκλοφορούσαν. Λέει, μπορεί σε καμιά εβδομάδα, λέει, να βγουν και άλλοι στην επιφάνεια. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ας πούμε, μπορεί να, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτές ήταν οι εκλογές του 2006. 2006 αποφάσισα και εγώ τον Ιούνιο μήνα να πάω διακοπές. Και σχεδίαζα και έλεγα, πού θα πάω διακοπές. Ξέρω, έλεγανε στην Πολέγαδα, άλλος έλεγε στην Γάβδα, άλλος έλεγε στη Σύμνη κτλ. Κάτι έλεγα κι εγώ. Και έγινε αυτό με τη Χούντα. Η Χούντα ήταν ένα κορτσάκι. Το οποίο είναι αυτό που σώθηκε όταν έφυγε η Ρουκέτα στην παραλία της Γάζας. Ωραίες παραλίες η Γάζα. Εδώ στους φίλους έλεγα, έλα ρε τώρα πάω κάτω, έχει πιο ωραίες παραλίες από την Ελλάδα. Και η Ρουκέτα έσκασε στην οικογένεια. Το κορτσάκι είχε πάει έξω από το κουβαδάκι του 20 μέτρα παραδίπλα και γλίτωσε. Εκεί γίνεται η επιχείρηση. Εκεί γίνεται η επιχείρηση και εκεί. Δεν ακούστηκε τότε, ακούστηκε αργότερα, λέγεται, θυμολογείται, δεν ξέρω, Αμπουδεφ, ο οργανωτής των τωρινών. Ότι τι ρόλο είχε τότε. Από κάτω, Λαγούμι, βγαίνουν από την πίσω μεριά του σηματοπλέγματος, είναι τα φυλάκια εκεί των Ισραηλινών και όπως κάνανε κάτι ένα είδος περιπολίες, έτσι δεν το περιμένανε, βουτάνε μερικούς, ένα-δυο, σκοτώθηκαν ένα-δυο εκεί πέρα σε μια ψυμαχία. Και τους παίρνουν μέσα, παίρνουν τον Τζαλίτ μέσα. Και είπανε θέλουμε να το ανταλλάξουμε. Αυτή δεν είναι αυτό που γίνεται τώρα, είναι μια τέτοια αντίληψη. Εσύ έχεις μέσα 5-10 χιλιάδες δικούς μας, άμα πιάσω ένα θα μου δώσεις 100, θα μου δώσεις 200. Τι θα κάνω κι εγώ, θα κάθουμε. Ξέρω πως ας πούμε θα μου δώσεις 100 και σε 3 μήνες θα έχεις πάρει 200. Αλλά εγώ αυτό θα το παλέψω. Έτσι έγινε, έμεινα εκεί, έμεινα 2 μήνες, 2,5 μήνες πόσο έμεινα κάτω και έστελνα ανταποκρίσεις, θα τις βρείτε κιόλας, σε όποια εφημερίδα, στην Αύγη, στο πρώτο θέμα, όπου να. Έστελνα ανταποκρίσεις. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί μετά από λίγο είναι αυτό που γίνεται με τη Χεσμολά και με τη σύγκρουση στο Λίβανο. Καλοκαίρι του 2006, ο πόλεμος των 33 ημερών. Ακριβώς. Ο οποίος με τις ουρές του ήταν πιο εκτεταμένος, έμεινα λίγες μέρες στο μοναστήρι, το Ελληνικό Ορθόδοξο Μοναστήρι, το οποίο είναι στο κέντρο της Γάζας, της πόλης της Γάζας. Στον Άγιο Προφύριο. Ναι, πράγμα. Λοιπόν, έμεινα εκεί, ήταν τότε ένας μοναχός, ένας μονάχα, νέος, 18-20 χρονών, σπάω το κεφάλι μου τώρα δεν μου έρχεται, και πρέπει να είχε ένα πίμνιο γύρω στις 4.000 χριστιανούς Ορθόδοξους. Τους γνώρισε τους ανθρώπους και μένα μου έδωσε εκεί να μένω σε ένα δωμάτιο. Παλαιστίνιος. Παλαιστίνιος, ναι, πω, Παλαιστίνιος. Μόνο μια κυρία είχε μείνει εκεί που ήταν ελληνικής καταγωγής. Ενώ είχαν πάει πάρα πολλοί Έλληνες από είχαν πάει στη Γάζα μετά το 42, κατεβαίναν από τα Δωδεκάνησα και πήγαιναν Γάζα και μετά πήγαιναν και προς την Αίγυπτο, κάποιοι μέναν εκεί, κάποιοι πήγαιναν στην Παλαιστίνη προς τα πάνω. Οι Καστελορίζοι κατά τη διάρκεια του πολέμου αδειάσαν το νησί τους και πήγαν όλοι στη Γάζα. Ο σύλλογος των Καστελορίζων ήταν εκεί που ήταν το σπίτι της γιαγιά μου, το ισόγειο ήταν
Το γλέντι του Συλλόγου των Καστελοριζίων σήμαινε 500 με 800 άνθρωπους και πολύ ωραία δέσματα. Και εκεί έμεινα λίγες μέρες, μετά καταλάβαμε ότι υπήρχε κάτι. Ερχόντουσαν κάποια μηνύματα και το πιασα από τον Μαγκουλά. Φύγω να πηγαίνω αλλού να μένω, για να μην σας χαρακτηρίσουν ότι είναι ένας εδώ, που τι είναι αυτός και πώς και τι. Και... γιατί ήδη στέλνονται από κρίσεις έξω. Το οποίο έγινε, μετά εκεί δημιουργήθηκε μια κατάσταση, διότι... κοίταξε, ρίχνανε περίπου 800 με 1200 βλήματα την ημέρα. Πολλά ήταν φωσφόρο, ακούω τώρα είναι, δεν είναι φωσφόρο, απλά κάνω κάτι. Και έχω βρισκόμαστε κρατήσει. Πού, την περίοδο 2008-2009. Το 2006. Το 2006. Καλό και πρέπει να ήταν πια Ιούλης γεμάτος και μπαίνουμε στον Αύγουστο. Κάθε μέρα στα νεκροδομία. Γιατί έβγαινα, η διαδήλωση ήταν 2, 3, 5, 10, 20 χιλιάδες παιδιά, σηκώνα το δάχτυλο έτσι πάνω, όρκος. Όρκος θα γίνω, θα θυσιάσω για τον αδερφό μου, για τον φίλο μου. Πηγαίναμε σε αυτά, θυμάμαι τους τάφους, γιατί μπαίνανε οι μπουλντόζες και μέσα στα νεκροταφεία, τα μουσουλμανικά, βάζανε το ρίπερ, ήξερα και από μηχανήματα. Είναι οι μπουλντόζες που πίσω ένα δόντι, το οποίο πιάνει πίσω το ρίπερ για να ξυλώνει και τους τάφους. Να τους ξυλώνει, να τους αναποδηγήσει, να βγαίνουν και μέσα, τέλος πάντων, τι έχει μέσα ο τάφος. Και αυτό έτσι για να σε ταπεινώσω, τώρα τι άλλο λόγο έχεις να το κάνεις αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και έχω και πολύ φωτογραφικό υλικό από εκεί, όσο μου έπαιρνε, ας πούμε, έβγαζε καμιά φωτογραφία, μου δίνανε βέβαια και από τα πρακτορία εκεί οι άνθρωποι. Αυτή ήταν η κατάσταση η οποία κάποια στιγμή κόλλησε, βομβαρδίζανε και τότε. Α, εκεί βέβαια γνωρίζεις άλλου είδους ανθρώπους. Δηλαδή. Βγαίνει το αεροπλάνο πάνω, ας πούμε, και έρχεται να χτυπήσει. Και είναι ο άλλος τώρα στο τάπ, σταματάει και κοιτάζει πάνω και με το που ακούει τον ανεπέστου, πετάγεται έξω, κάθεται στην άκρη, φεύγει και τα σκάει. Και μετά τον λέει, συνεχίζει κανονικά το δρόμο του. Έχει χρονομετρήσει τα πάντα. Τα πάντα. Και δεν έγινε, αλλά γουαμπάρα, ας πούμε, τέλος. Δεν έγινε. Ατύχησε. Το χάσαμε. Συνεχίζει τη ζωή. Άλλαξα πάρα πολλά σπίτια. Έμεινα πάρα πολλά σπίτια. Έμενα στο ισόγειο, οι οικογένειες, γυναίκες, παιδιά πάνω. Αλλά το βράδυ έτσι το φαΐ μαζί αυτά και με αλλάζανε βέβαια και για... υπήρχε και μια πρόνοια. Να μην με έχουν και πολύ εκτεθειμένο και έρθει καμιά στοχοθετημένη αδέσποτε. Αλλά ρίχναν αυτοί τόσο πολλές που δεν ήταν. Τέλος πάντων, αυτά μας πάνε εκεί. Πηγαίνω στο λιμανάκι και κάνω και στο λιμανάκι το πολύ με την ιχθυόσκαλα. Κουβεντιάζομαι τους ψαράδες. Οι οποίοι είχαν το πρόβλημα ότι δεν μπορούσαν να βγουν και πολλοί να ψαρέψουν. Τώρα βγείτε σήμερα 500 μέτρα. Αν βγεις παραπάνω, σε βουτήξαμε. Σε βουτήξαμε και αρχίζει το καψόν. Φέρ' την άδεια, πέσε στο νερό, κάνε τούτο, κάνε τ' άλλο. Άλλη φορά, βγες 2 χιλιόμετρα. Ήσασταν καλά παιδιά αυτή τον καιρό, βγείτε στα 2 χιλιόμετρα. Στα 2 μίλια δηλαδή. Έγινε μια σχέση εκεί, με τις κουβέντες και με αυτά άρχισαν να γυρίζει στο μυαλό, ας πούμε. Δεν υπήρχε λιμάνι. Δεν έρχονταν καράβι. Δεν βλέπαν κατάρτι άνθρωποι. Φαντάζεσαι να ζεις στη σημεία σου, αν βλέπεις κατάρτι, χρόνια, δεκαετία, κατάρτι γιόκ, τίποτα. Αεροδρόμιο φυσικά δεν υπήρχε, ήταν κάτι το οποίο ήταν στο σημείο αυτό που ζούσαν κάποτε οι σέτλερες, το οποίο και αυτό τίποτα δεν λειτουργούσε, δεν προσγειώνονταν κανένα αεροπλάνο, τίποτα, μόνο για Ισραήλ, χρήση από τους Ισραηλινούς, για ένα διάστημα μετά καταργήθηκε και αυτό. Αυτό ήταν η εποχή τέλος πάντων του αποκλεισμού, όπου γινόταν μια ελεγχόμενη τροφοδοσία. Επίσημη και βέβαια είχαν αρχίσει τα τούνελ από κάτω και μέχρι και λίγο λαθρεμπόριο γινόταν για να περάσουν από κάποια τούνελ μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας να περάσουν κάποια πράγματα μέσα για τους ανθρώπους. Πολύ βέβαια σκληρή η κατάσταση και στη Δυτική Όχθη. Αλλά εντάξει, η Δυτική Όχθη είχε αυτό το πράγμα το οποίο σε ξένιζε λίγο, ότι μια μεσαία άρρωψα τάξη εκεί τέλος πάντων το βλέπεις ότι. Είχε άλλους προσανατολισμούς. Τους είχα γνωρίσει αυτούς από παλιά. Εγώ ήταν και δύσκολο να. Δεν πήρα ποτέ θέση. Τους βλέπεις όλοι μαζί τώρα. Όλοι μαζί. Και τώρα σε αυτό που γίνεται στην Νότια Αφρικανική Ένωση.
που έγινε μια μεγάλη συνδιάσκεψη. Χαμάς, Φατά, Λαϊκό Μέτωπο, Δημοκρατικό Μέτωπο, Ισλαμική Τζιχάδ, Πάτας. Όλοι δίπλα, με συμπάθεια, εκεί. Αυτή λοιπόν είναι η περίοδος της ψυχολογικής και της πνευματικής και της, όπως θέλεις, προετοιμασίας. Οριμάζει ότι κάτι καράδι. Πρέπει να γίνει. Mm. Αλλά σε αυτή τη ζωή, αυτό θέλω να το τονίσω, σε αυτή τη ζωή είναι να μην αισθανθείς ποτέ ότι εσύ σκέφτηκες κάτι μόνος σου και δεν το σκέφτηκε και κάποιος άλλος. Κάποιοι άλλοι, όπως ο φίλος μου ο Πολ Αρούντι, το σκέφτηκαν στην Αμερική. Και λέγανε κάτι θα κάνουμε. Και όταν η Χεζμπολά χτυπάει τους Ισραηλινούς και τους αποθεί από το Νότιο Λίβανο, κατεβαίνουν στους πανηγυρισμούς. Και εκεί γίνονται συναντήσεις και εκεί τους έρχεται η ιδέα να κάνουν κάτι. Πήγαν στην αρχή κάτι να κάνουν, μου στείλανε και ένα γράμμα. Εγώ τότε τους είπα ότι δεν ενδιαφέρομαι, τώρα μας έρχεται στο email. Πήγαινε στο τάδε μέρος, είναι ένα καράβι, πήγαινε βρέστο και πες μας, αρθούμε να το πάρουμε και αυτά. Δεν ξέρεις περί τίνος πρόκειται. Μα δεν είναι, αύριο το πρωί ο καράβι δεν θα υπάρχει. Αν δηλαδή, στοιχειοδός δηλαδή, εντάξει, άνθρωποι που είναι εκτεθειμένοι όπως εγώ, δεν είναι καλό να ενεργήσουν έτσι. Και τους είπα όχι, αλλά έστειλα το μήνυμα, αλλά αν θέλουν τίποτα, με άλλο τρόπο. Να βρουν έναν τρόπο, έτσι, να μου πούν τι θέλουν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουν. Και από εδώ αρχίζει η ιστορία του πρώτου ταξιδιού, η οποία είναι ένα ταξίδι που έχει πάρα πολύ προετοιμασία, έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που δώσαν την ψυχή τους για αυτό το ταξίδι. Ο κόσμος έχει δει την κορφή του παγόβουνου, αυτός που ήταν πάνω στο καράβι και που τέλος πάντων να είναι καλά και ο Αβγερόπουλος, ο Γιώργος που γύρισε εκείνη την ταινία και έτσι κάτι έμεινε από αυτή μας την προσπάθεια. Αλλά είναι ένα έργο συλλογικό, 100% συλλογικό. Είναι έργο που συνδυάστηκε πάθος. Άνθρωποι που δουλεύαν και 20 ώρες την ημέρα και 25, άνθρωποι που μέναν μέσα στο σκάφος για να το φυλάνε, γιατί δεν ξέραμε εμείς ποτέ εάν έχουμε καρφωθεί ή όχι. Ξημερωνόσουν και έλεγες γνωρίζουμε. Συγγνώμη, από ό,τι ξέρω, Βαγγέλη, χωρίς ιδεολογική ταύτιση, έτσι. Όχι. Ναι, δηλαδή υπήρχε η συμφωνία, θα πάμε να κάνουμε αυτό για αυτούς τους ανθρώπους. Εκείνη την εποχή ήταν, θα έλεγε κανείς, στο χώρο περίπου της αριστεράς. Με ένα πολύ μεγάλο περίπου. Ναι. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι και αυτό... Είχα επιφύλαξη και γι' αυτό, γιατί συνήθως εκεί οι διαφωνίες είναι και πιο έντονες. Έπρεπε δηλαδή να κάνεις πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το κρατήσεις το πράγμα όπως πρέπει. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στο εξής. Με ορισμένους από αυτούς που το ξεκινήσαμε και το στείναμε πετραδάκι-πετραδάκι, υπήρχε μια πολύ δυνατή σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και λέγαμε ότι όποιος κουνηθεί έξω. Όποιος αρχίσει τα μου και μου και όχι και είπε ο Λένιν και είπε ο Στάλιν και είπε ο Τρότσκι και είπε ξέρω εγώ το Λαϊκό Μέτωπο και όχι ένα κράτος, όχι δύο κράτη και τα λοιπά, παλικάρι, με το καλό. Πήγαινε και φτιάξε ό,τι θέλεις. Εδώ δεν κάνεις. Και έτσι μπορέσαμε και με πολύ πολύ προσοχή, μα πάρα πολύ προσοχή, με πολλές παρελκυστικές κινήσεις, με... παραπληροφόρηση, καλοδουλεμένη, καλοφτενισμένη παραπληροφόρηση που κάναμε, μπορέσαμε να φτάσουμε 10 μέρες, να τα είχαμε όλα ετοιμάσει και να πάμε στο κέντρο των δημοσιογράφων, των διεθνών ανταποκριτών και να πούμε εδώ είμαστε, είχαν έρθει και οι βασικοί ξένοι και να πούνε το ταξίδι ξεκινάει. Μιλώντας για το καράβι για τη Γάζα, έχω δύο ερωτήματα. Από ποιες χώρες είχαν συγκεντρωθεί ακτιβιστές που συμμετείχαν σε εκείνο το πρώτο εγχείρημα και το δεύτερο, γιατί έχω και την δημοσιογραφική περιέργεια, πώς εξασφαλίσατε την μυστικότητα των σχεδίων σας? Λοιπόν, πάμε στο πρώτο. Ήμασταν από 17 χώρες. Έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τους διεθνείς. Ήμασταν 44 στα δύο σκάφη. Τα σκάφη αυτά ήταν ξύλινα, σκάφη παραδοσιακά, ελληνικά. Βρέθηκε το ένα σε ένα λιμενίσκο
πάρθηκε, πήγα το βάλα σε ένα καρνάγιο, για το άλλο, σε άλλο καρνάγιο. Δουλευόταν το ένα, δουλευόταν το άλλο, κανείς δεν ήξερε ότι υπάρχει άλλο, όλοι ξέρανε για ένα, τα οποία αυτά θα βγουν να βρούνε τις φώκες μονάχους. Είμαι περιβαλλοντολόγος, είμαι τρελαμένος με τις φώκες, με τις αυτές, με αυτό. Και ακούγεται στο εξαιρετικό, ντοκιμαντέρ του Αβιερόπουλου. Ακούγεται να λέει του Καρνάγιου πάνω εδώ στην Ερέτρια ο Βαγγέλης να λέει «Μας είχε τρελάνει, τώρα έρχονται οι ξένοι επιστήμονες να βγουν να δουν τις φώκες, να δουν αυτά, με είχε τρελάνει, μας είχε και δουλεύαμε όλο το 24ωρο εδώ πέρα και αυτά». Τέλος πάντων... Οπότε είναι σαν να απαντήθηκε και το δεύτερο ερώτημά μου. Ναι. Εγώ δεν έκανα κανένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια. Αυτό που λέει ο κόσμος πολλές φορές για ξεκάρφωμα. Πήγα στην Αλεξάνδρεια, πήγαινα στα Καρνάγια, έκοβα βόλτες, πήγαινα κουβέντα με τους Αιγύπτιους εκεί πέρα. Αυτά και τι και ποιο και αυτά. Έκατσα δύο μέρες, τρεις, την πέρασα στην Αλεξάνδρεια και γύρισα πίσω. Όταν βγάλαμε στους ξένους ανταποκριτές, έγινε η παρουσίαση, έγινε η ανακοίνωση. Δεν ήμουν εγώ στο πάνελ, ήταν ο Αμερικανός ο Πολ Αρούντι και η Γκρέτα. Η Γκρέτα Μπερλίν, Γάλλο-Αμερικανίδα. Ήρθαν κάποιοι εκεί που ήταν βέβαια των υπηρεσιών, ας πούμε, των Ισραηλινών. Και λένε, σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Λέω, εμένα, ναι, εσένα. Γιατί εμένα, εγώ τη δουλειά, να, εδώ οι άνθρωποι, λέω, μιλήστε με τους ανθρώπους. Όχι, λέει, εσένα, λέει, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι εσύ, αυτό έγινε στην Ελλάδα τελικά. Εσύ ξέρεις τώρα, καταλάβαμε ότι έχεις σχέση, ας πούμε. Και ο Πολ είχε πει, αυτή η αποστολή, εμείς, χωρίς τους Έλληνες δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε. Οι Έλληνες χωρίς εμάς θα μπορούσαν. Και το λέει αυτό φορά τάβλα, πολύ τίμιος άνθρωπος. Αυτή εδώ τέλος πάντων η πρακτόρισσα, ας πούμε. Μια νεαρά ήταν εκεί η κοπέλα. Μου λέει, εμείς νομίζαμε ότι από την Αίγυπτο θα ξεκινήσουν τα καραβιά. Μπα, λέω, πώς σας ήρθε αυτό. Ξέχανε που παρακολούθησα. Με είχαν που παρακολούθησα. Αλλά εκείνη η δικτατορία ήταν και σχολείο. Δηλαδή τώρα, εγώ το αυτοκίνητό μου το χρησιμοποιούσα. Άλλαζα, έπαιρνα μια συνάδελφο από τη σχολή, το πήγαινε τα φινά κάπου, πήγαινε αυτά. Αυτή ήταν η ζωή μου για ένα τρίμηνο γεμάτο. Έτσι. Και φαίνεται πως ήταν και πολύ αμελής, διότι μάθαμε μετά, επειδή είχαμε και μερικούς Εβραίους και στο πρώτο ταξίδι. Είχαμε μάλιστα δύο γυναίκες, που ήταν από το, με τον αριθμό, το Auschwitz. Επιζήσασες. Επιζήσασες. 82 χρόνια μια, 84 η άλλη. Και μάθανε από εσωτερικά πια μέσα από τις υπηρεσίες ότι καθάρισε μετά των υπηρεσιών για αδεξιότητα. Πέσαν κεφάλια για λογαριασμό σας. Πέσαν κεφάλια για λογαριασμό μας. Μας υποτιμήσανε τόσο, όπως υποτιμήσανε κατά την γνώμη μου και υποτιμούν τους Παλαιστίνιους, τους Παλαιστίνιους, τη διεθνή κοινή γνώμη, το άλλο. Έχουνε... Έτσι, έχουνε για να έχουμε και μια μη συνωμοσιολογική ερμηνεία. Έτσι. Του σε τι οφείλεται ο ευνηδιασμός της 7ης Οκτωβρίου. Αλλά η δική σας πρωτοβουλία με το να είναι η πρώτη, ήταν και η πιο τυχερή, ακριβώς είχατε το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Ναι. Ακολούθησε η δεύτερη και η τρίτη που δεν είχαν εξίσου, δεν υπήρξαν εξίσου τυχαίρες. Σκληρή η δεύτερη πετυχαίνει. Στέλνουμε ένα βαρκάκι κάτω εκεί πέρα, του πάει φάρμακα του ανθρώπου. Στέλνουμε άλλη μια πάλι μέσα στο 2008, όπου. Εκεί πέρα πηγαίνει μαζί με την Ελένη Θεοχάρους. Η Ελένη Θεοχάρους, ευρωβουλευτής, Κύπρια, γιατρός, η οποία μαζί με συνεργάτες της κατεβάσανε φάρμακα και τους εμβολήσανε οι Ισραηλοί. Εμβολήσανε το σκαφάκι που τους είχαν δώσει. Ρημουλκήθηκε, έφυγε από την Τύρο σκάφος, τους ρημούλκησε, τους πήγε στην Πυρτό και οι άνθρωποι μπήκανε εφεδρικές αντλίες μέσα και το συνεφέραν. Δεν θα τους αφήνανε να πνιγούνε, αλλά θέλανε να τους αντεκόφτε το, τελείωσε. Τώρα πια το παραμύθι τελείωσε. Μετά από αυτό είναι πια που γίνεται η μεγάλη επίθεση των Ισραηλινών τέλος Δεκέμβρη του 2008, αρχές του 2009. Επιχείρηση, πώς το λέγανε, καυτομολύβι, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Συμπαγής μόλυβος. Συμπαγής μόλυβος. Δεκέμβρης του 8, Γενάρης του 9. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, και εμείς λέμε ότι χτυπήσατε καράβι, ξεκινάει καράβι.
Πήγαμε, βρήκαμε μια μπαγκατέλα κάτω στον Άι Νικόλα στην Κρήτη, το ετοιμάσαμε, το φτιάξαμε και μια μικρογέφυρα πάνω για να μένει μέσα κάποιος κόσμος. Του βάλαμε λαμαρίνα 12, γιατί άμα ρίχνουν εκείνες φάλτσες ή πέφτουν οι βολές λίγο πλάγια για να μην τρυπάνε και να είναι και ξαπλωμένος ο κόσμος σε μια-δυο ρηπές, να μην έχει πολλές απώλειες. Και ήρθε αυτό στην Κύπρο. Δοκιμάσαμε να φύγουμε στις 13 να πάρουμε απόπλου. Ήδη όμως ερχόταν καταπέλτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μην ανεβαίνει κανένας πάνω. Είχαν έρθει καμιά δεκαριά πρακτορία. BBC, Reuters, τα πάντα. Ακόμα και το Αλτζαζίρα κατέβηκε. Τώρα σπάμε, μας έβγαινε στο Γινάτι και λέμε, υποφέρουμε, κατεβείτε όσοι δεν, φύγουμε. Πάμε. Πάμε στο άγνωστο, κλαίγαν όλοι. Θεοχάρους, πεθάνει να κλαίγει. Και φύγαμε, μας την πέσανε μετά από μερικές ώρες όπως κατεβαίναμε προς τα κάτω. Έχω ακόμα για ενθύμιο εκείνο το GPS που κατεβαίνουμε και τα αρχίζει το τέτοιο. Είχαν στείλει 6-7 μεγάλα πλοία του Στόλτουρ. Ερχόντουσαν κατάφατσα μας αυτό, ανάβαν προβολής 2 ώρα τη νύχτα. Γυρίστε πίσω, θα σας βυθίσουμε. Εμείς λέγαμε, είμαστε διεθνής αποστολή, είμαστε έτσι, συνεχίζουμε. Τράβηξε το βιολί όσο τράβηξε. Στο τέλος αγρίεψαν πολύ τα πράγματα. Είχε περάσει και ένα 2 ώρο. Από Αθήνα δεν παίρναμε κάτι. Αυτό προσπαθούσαμε κάτι έτσι να πιάσουμε μια άκρη. Και... Από ποιον, από εξωτερικών. Και στο υπάρχει των πλοίων μια υπηρεσία κάτω στο Πειραιά που τους επικεντρώνει. Είμαστε σε αυτή τη θέση, αυτό συμβαίνει αυτό και αυτό. Και Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Και λέγαμε εδώ τι γίνεται, ας πούμε. Και δεν σου λέγανε ούτε ναι ούτε όχι. Είχαν μια μεγάλη αμηχανία. Έτσι. Καλά, γυρίστε πίσω με αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι μια γυναικεία φωνή. Έτσι. Η γυναίκα δηλαδή, δεν φαίνονταν να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Και στην πέμπτη... Ήταν έξω από τις παραστάσεις της. Και στην Πέμπτη, αυτή που εγώ λέω πάλι το τροπάρι, ότι ο Άρσι Βίλιανς και ξέρω εγώ, ας πούμε, we continue. Πετάγεται από κάτω. Ποιον είχαμε? Είχαμε τον συνάδελφό σας, τον Κανελάκη, τον Γιάννη, ο οποίος είχε κατέβει κάτω μαζί με έναν κάμεραμαν. Δεν θυμάμαι το όνομά του παλικαριού, το θυμηθώ να το πω. Και μια κοπέλα από το Έθνος, μια δημοσιογράφη. Μόνο οι Έλληνες μίλαν, δεν έμεινε κανένας άλλος δημοσιογράφος. Όλοι οι άλλοι υπακούσαν Ευρωπαϊκή Ένωση και φύγανε. Και τέλος πάντων, πού σπάζει ρε Βαγγέλια, πού πάμε. Και εντάξει, ο καπετάνιος μας ήταν ένας γίγαντας, ο Γιώργος ο Κλότζας. Ο Γιώργος ο Κλότζας, ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, δεν καταλάβαινε τίποτα από όλα αυτά. Λέει, εγώ κατάλαβα ότι εκεί οι άνθρωποι έτσι. Εγώ λοιπόν πάω. Αν εμένα μου πούνε άλλη στέψη τράπεζα, δεν πάω. Άμα μου πούνε εγώ να πάω σε αυτούς εκεί κάτω, να δώσουμε μια βοήθεια να πούμε, εγώ πάω. Και την ημέρα εκείνη που μας ήρθανε κατάφατσα και του φώναζε ο άλλος ο εφεδρικός καπετάνιος που είχαμε καλός καραβοκύριδες αυτή τώρα, είναι ιστορία κάτω στην Κρήτη, ας πούμε, φάτσες. Και λέει ο Ζαχάρης, πρόσεχε ρε Γιώργη, σου έρχεται κατάφατσα. Και ήταν ο Γιώργης έτσι εκεί και τον κρατούσαμε κιόλας. Είχαμε πιάσει τα 8 μπουφόρ, πέρναγε από πάνω το κύμα, πάνω το καρέλι. Και ακούγεται στα κασετόφωνα, το έχω κρατήσει για να δει εκείνο το μεγάλο πρεπές. Ο Γιώργης έτσι και να λέει, σέστηκα. Αυτά θα πρέπει να τα μνημονεύουμε, φαντάζομαι, ως τρανά δείγματα κριτικής λεβεντιάς. Αλλά αναρωτιέμαι, πώς μια ιστορία στην οποία Έλληνες και Ελληνοκύπροι παίζαν τόσο κομβικό ρόλο αποθείται από ένα αφήγημα πολύ καλά δουλεμένο 15 χρόνια τώρα, που θέλει την αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους να είναι κατεξοχήν υπόθεση του Ερντογάν, τους Παλαιστίνιους να είναι φυσικοί σύμμαχοι της Τουρκίας, την Παλαιστινιακή αντίσταση να είναι αποκλειστικά υπόθεση του Ισλαμισμού και όλα αυτά. Μεσολάβησε προφανώς το Μαύρη Μαρμαρά, αλλά... Ναι, αυτό έγινε γιατί. Θα δώσω πολύ συνοπτικά, αυτό χρειάζεται μια πολύ διεξοδική συζήτηση, γιατί εύκολα τώρα ο καθένας από το σπίτι του θα πει, έλα μωρέ τώρα έτσι εκείνο τ' άλλο θα βρει δύο εξηγήσεις.
Πρώτα απ' όλα οι Τούρκοι δεν είχαν πλησιάσει μέχρι τότε. Δεν υπήρχε η λέξη Τουρκία μέχρι τότε. Όταν το 2010 αποφασίζουμε το μεγάλο ταξίδι, και το οποίο μεγάλο ταξίδι ξεκινάει, έχω φύγει, ο Παϊζάνη, το έχω βρει ένα φορτηγό, το άντε πάλι εργολάβος θα χτίσουμε κάτι λιμάνια και θα μεταφέρουμε αδρανή υλικά και αυτό και έχουμε μια εταιρεία τεχνική και ξέρω εγώ. Κομμένες πια οι φώκες. Κομμένες πια οι φώκες. Ναι, κομμένες οι φώκες, το γυρίσαμε. Είχαν καρφωθεί οι φώκες. Οι φώκες δεν παίζανε άλλο. Και ο άνθρωπος πράγματι μας έκανε και μια καλή τιμή. Έχουμε βρει τους κάτι Σουηδούς και κάτι άλλους και λέμε να έχουμε ένα καράβι μεγάλο για να πάρουμε πολλή βοήθεια πάνω. Αυτό ήταν γύρω στα 75-80 μέτρα ένα φορτηγάκι. Όταν τελικά το φέραμε και μαθεύτηκε, μετά από ένα σημείο θα μαθευότανε δηλαδή, δεν, αλλά ήταν ένα αρθί τουλάχιστον και να το βάλουμε στο, εδώ πέρα στο πέραμα και να είμαστε μέσα και να το φυλάμε. Και να γίνονται οι προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν. Εκεί ήρθε αυτό το παλικάρι, το οποίο έρχονταν και καθόταν από εκεί και έβλεπε τώρα, που μας το είχε πουλήσει. Και έλεγε να, γεια σας κύριε Βαγγέλη. Μία, δύο, εμένα λυπημένη έκφραση, τον είχαν πλησιάσει και του είχαν πει ότι κατάλαβες τι έχει γίνει, κατάλαβες που το έδωσες, έτσι και έτσι και έτσι, αυτοί είναι έτσι, είναι αλλιώς, έλεγαν για μας. Και μου λέει, ήρθανε λέει, και μου είπανε λέει ότι είσαστε και τρομοκράτες και ξέρω και αυτά, όλοι σας γνώρισα, λέει, δεν πιστεύω τέτοια πράγματα. Εγώ ένα πράγμα θέλω μόνο. Άμα τώρα εσείς, γιατί άκουσα λέτε κάτι Ελεύθερη Μεσόγειος και αυτά, άμα αλλάξετε το όνομα, αφήστε πάνω το όνομα Σοφία, είναι της μάνας μου. Λοιπόν, το όνομα Σοφία φυσικά έχει μείνει. Μετά βέβαια, δυστυχώς, αυτό το σκάφος είχε κακή τύχη, διότι και αυτό χτυπήθηκε όπως το Μαύρη Μάρμαρα στην αποστολή του 2010. Το σκάφος το Μαύρη Μάρμαρα το πήρε σε 3 μήνες ο Ερντογάν κανονικά και το πήγε και το ξανάφτιαξε στην Τουρκία. Εμείς κάναμε 3 χρόνια που γονατίζαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κάντε διάβημα κανένα θεμάτο να το αφήσουν το σκάφος. Μα ποιος θα το διεκδικήσει, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου? Αυτό ήταν το θέμα. Λοιπόν, μπήκαμε και στα πρόσωπα τώρα. Μας υποδέχθηκε μετά το ταξίδι. Πώς το λέγανε, Δρούτσα, τον λέγανε. Ναι, αναπλήρωτης υπουργός. Ναι, ήταν πολύ δυναμικό στοιχείο. Και μας υποδέχθηκε. Δεν άνοιξε το στόμα του να μπει κουβέντα. Κάποιος άλλος που από το Υπουργείο μιλούσε περίπου 1,5 ώρα και κάτι ρωτούσε, κάτι του λέγαμε. Μάθαμε ότι στα κανάλια δεν μπορούσαμε να βγούμε. Δεν μπορούσαμε να βγούμε. Μάθαμε επιπλέον, ενώ γινόταν χαμός ότι η Τουρκία και το καράβι και αμάν εδώ, εγώ που έβγαινα τότε σε κάποια κανάλια πριν, μέχρι τότε με βγάζανε σε κάποια κανάλια. Αλλά κι άλλους δεν ήταν, δεν έβγαινα εγώ, τόσος κόσμος ήμασταν. Δεν άνοιγε κανένα κανάλι την πόρτα του και εντάξει, το κυριότερο είναι ότι μάθαμε ότι μετά από 20 μέρες θα επισκεφτόταν την Ελλάδα ο Νετανιάχου, τον οποίο τον πήγε στην Ακρόπολη. Μετά από την τυχαία συνάντηση Παπανδρέου Νετανιάχου στη Μόσχα στις αρχές του 10. Ακριβώς. Από την οποία δρομολογήθηκε παράλληλα με το μνημόνιο και η Ελληνοϊσραηλινή προσέγγιση. Ακριβώς. Άχνα. Μπαίνει και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι όλα τα φάβει, τίποτα δεν μαθευότανε και εκεί μαθαίνουμε ότι θα είναι και με τα θέματα με τους αγωγούς, με την Nobel Energy, με τους υδρογονάνθρακες και με όλα αυτά τα οποία συζητούσε και σε ένα κλίμα η κυρία Πελώνη, νομίζω ήταν τότε δημοσιογράφος, Αναστασία Πελώνη, δεν θυμάμαι, η οποία έγραφε για το θησαυρό που κρύβει η θάλασσα εκεί και θα έχουμε μια καλή συνεργασία με το Ισραήλ. Έτσι καρπώθηκε όλη την ιστορία, την καρπώθηκε ως και αν εμείς να μην υπήρχαμε η Τουρκία. Εμείς είχαμε σοβαρούς τραυματίες, έχουμε τις φωτογραφίες. Καλάσαμε τους άλλους. Τον Μπόλτς, πατμένα κεφάλια, εδώ τα αίματα έτσι. Τίποτα. Καπτάνιος μας πάνω. Εδώ σχεδόν κομμένο κρέμματα από τα αυτή. Δηλαδή για όλα αυτά απλά έστειλε ένα αεροπλάνο ο Γεωργάκης όπως λέμε
πρωθυπουργός τότε, το οποίο μας πήρε από ένα αεροδρόμιο στρατιωτικό, αφού κάτσαμε μερικές μέρες στις φυλακές εκείνες που είναι κάτω εκεί προς την Βέρσεβα, που είναι από αυτό το μέρος. Και ήρθαμε εδώ νύχτα, 12:00 η ώρα, ή ο καθένας όπου είναι να πάρει. Ψουπικά έκατσα 45 μέρες στο καρότσι. Και βγήκα στο εξωτερικό και μπόρεσα να πω 5 πράγματα, γιατί με κάλεσαν οι Ιρλανδοί. Δηλαδή η Ιρλανδική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία με κάλεσε να βγω έξω, σε συνεννόηση βέβαια με ορισμένους ευρωβουλευτές. Ήταν ακόμα, θα έλεγα, ευγενής και ο νεοδημοκράτης ευρωβουλευτής τότε. Αυτός ήταν πολύ σκληρός, ήταν αυτός που ήταν του Γεωργάκη του Παπανδρέου. Κάπως το όνομά του δεν μου έρχεται τώρα, ήταν, τον είχε βάλει και για 20 μέρες υφυπουργό εξωτερικών ή υπουργό εξωτερικών και μετά δεν συνέχισε αυτός. Εν πάση περιπτώσει, εκεί όπου μπήκα στο κοινοβούλιο, με βάλαν στη μέση εκεί, συνεδρίαζε ολομέλεια, ο Κομπεντίτ έβριζε τον Νετανιάχου και έλεγε ότι θα μας καταστρέψετε, θα διαλύσετε τη χώρα, ας πούμε, με αυτά που κάνετε, είστε τυχοδιώκτες, είστε έτσι αλλιώς. Δηλαδή τέτοιο χρυσίδι για τον Νετανιάχου να ακούσει από άλλον τώρα. Ο Κομπεντίτ δεν τον είχα σε ιδιαίτερη εκτίμηση, αλλά κατάλαβα ότι παίζουν για κάποιες αντιθέσεις ή τέλος πάντων παρουσιάζονται σαν τέτοιες. Και τελείωσε αυτό. Μετά μας κάλεσε το, με ένα και δύο τρεις άλλους από εδώ, μας κάλεσε το δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο που όρισε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, πήγαμε στη Γενέβη. Και εκεί δηλαδή, συγγνώμη Βαγγέλη, ήταν η επίσημη ελληνική κρατική σιωπή, η οποία άφησε τελικά να φανεί ότι εκεί παίξανε ρόλο οι Τούρκοι, ας πούμε. Μα οι Τούρκοι κάνανε γλέντι. Βγήκανε μετά από λίγες μέρες, εμείς είχαμε βίντεο το οποίο έδειχνε και την ώρα της σύλληψης που είναι power, έχω μπροστά τέλος πάντων, μας βάζουν τα σιδερικά στο κεφάλι, μας το παίρνει από τη Frankfurter Rundschau ο δημοσιογράφος. Όταν βγαίνω εγώ έξω τότε, δέχομαι ένα τηλεφώνημα, μου λέει βγες στη δεύτερη έξοδο προς Φραγκφούρτη τώρα που φεύγεις από το Στρασβούργο, που ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Βγαίνω εκεί, έρχεται αγκαλιές, φιλιά, πάρ το αυτό, είναι όλα μέσα. Αυτό το έδωσα μετά, αφού το εξεργαστήκαμε λίγο, το έδωσα μετά στους άλλους του Διεθνούς Δικαστηρίου. Το οποίο μου είπε στην αρχή ότι έβριζες και έλεγες ότι να τους κάνουν σαπούνι και ότι ο Χίτλερ έπρεπε να τους είχε τελειώσει και όλα αυτά. Τον άκουγα υπομονετικά στην καρότσα μου και στο τέλος του λέω αυτό θέλετε να το δείτε. Το παίρνει, ήταν και μαύρο, ήταν από κάποια χώρα, όχι η Αφρικανική, από κάποια χώρα. Μαζί με άλλους 5 έτσι, οι δικαστές, πάνε, δίπλασαν υπολογιστή. Ήταν μια αίθουσα 3 φορές σαν για αυτήν, 3 φορές σε πλάτο σαν για αυτήν, ένα τραπέζι τεράστιο στη μέση. Πήγαν εκεί και μετά πλησίασα λίγο και γυρίζει και με κοιτάζει έτσι. Και σηκώνει το όρθιος, μου δίνει το χέρι του. Ο δικαστής. Ναι. Αφού είχε δει το βίντεο της σύλληψης των επιβενώντων στο ελληνικό καράβι. Ο οποίος έλεγε αντισημιτή και προφανώς και το αντιεβραίο κλπ. Εγώ δεν έλεγα τίποτα από όλα αυτά. Ναι, αλλά είχε προφανώς αυτή την εικόνα. Και δεν σκαλεστεί. Μου λέει, μα και εσύ, λέει, τους έβριζες, έλεγες αυτά και αυτά. Του λέω, εγώ δεν ασχολούμαι τι έλεγα. Πάρε αυτό. Και βρες τον δημοσιογράφο, της Φραγκούτερ Ρουτσά, να σου πει αν επεξεργαστεί. Και έρθει και με αυτό. Δεν αφέθηκε το πράγμα, έγινε δώρο στον Ερντογάν. Θεώρησε ο Γεωργάκης ότι κρίμα που δεν μου αρέσει να μιλάω και έτσι, γιατί είναι στεναχωριέμαι από έναν πρωθυπουργό αυτής της χώρας, δηλαδή πρέπει να τον λες, δηλαδή δεν είναι αποκαρδίωση. Ποια κάνω. Οι άλλοι κάναν τη δουλειά τους, όπως σας είπα, σε 3 μήνες το πήραν πίσω το καράβι τους. Εμείς πήραμε ένα κατεστραμμένο καράβι μετά από 2,5 χρόνια, το οποίο πήγε κατευθείαν στο διαλυτήριο πλοίο. Το είχαν σπάσει με λωστούς, με τέτοια, με λύσα, με μανία μαύρη. Οι φίλοι μας και σύμμαχοι μας, οι Ισραηλινοί, αυτό έκαναν. Βέβαια. Κλείνοντας όλη αυτή τη συζήτηση. Θα είχαμε πολλά να πούμε γιατί, με συγχωρείς που σε διακόπτω, γιατί δεν είναι τώρα, εδώ είναι ίσως ας πούμε τα επιχειρήματα τα δημιουργούν κάποιες εντυπώσεις. Το θέμα είναι,
τι είναι το Ισραήλ, τι είναι η Ελλάδα, τι είναι η Τουρκία, ποιο, τι χώρα είναι, ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας, ποια είναι η σχέση της Τουρκίας με τον αραβικό κόσμο, ποιος είναι ο αραβικός κόσμος. Και με το Ισραήλ παρεμπιπτόντως. Και από εκεί και πέρα, και με το Ισραήλ, αυτό, όλο αυτό, βάλ' το κάτω να το εξετάσεις και να δεις. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου και μάλιστα ο καταδήλωσήν του εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Ο καταδήλωσήν του, γιατί δεν είναι και ακριβώς εχθρός. Μα βλέπαμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι και τη δεκαετία του 20, ότι το εξωτερικό που μπορεί οι εμπορικές συναλλαγές με την Τουρκία και το Ισραήλ δεν μειώθηκαν ποτέ. Οι οικονομικές σχέσεις δεν διαταράχτηκαν ποτέ. Δεν διαταράχτηκαν. Μα και τώρα είναι όλα καλά και όλα όμορφα. Θα έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα, γιατί και αυτό εδώ που ακούσατε για τα 1000 καραβάκια, αυτό το πήγανε να το επαναλάβουν το 2014, ήρθε το παραμύθι. Οι Τούρκοι μετά από αυτή την αποστολή του 2010, γίνεται αποστολή του 2011. Η Τουρκία μέχρι τελευταία στιγμή είχε τους παρατηρητές της σε αυτό το συμβούλιο που ήταν από τις διάφορες χώρες. Είχε και αυτή το παρατηρητή της εκεί μέσα. Ήταν μία από όλους. Δεν συμμετέχουν. Τελικά ένα μικρό καραβάκι δικό μας φτάνει προς τα κάτω, το πιάνουν, πάλι συμβαίνει να είμαι εγώ και κάποιοι άλλοι Έλληνες και κάποιοι άλλοι ξένοι, πάει αυτό. Το 2012 καινούρια αποστολή, οι Τουρκοί δεν συμμετέχουν, τα ξέρει αυτά. Ποιοι ήτανε μέσα εκεί, Ισπανοί, Καναδοί, Νοτιοαφρικάνοι, Αμερικάνοι, Γάλλοι, Βέλγοι, Σουηδοί, Νορβηγοί, Έλληνες, αυτοί ήμασταν. Το 2014, όταν φαινόταν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα και έγινε ο μεγάλος βομβαρδισμός της Γάζας τότε, χωρίς να κάνουν τίποτα οι έρμοι Παλαιστίνοι, σκοτώθηκαν 2.500 άνθρωποι μέσα σε λίγες μέρες, τότε έρχεται να φυρμάνει ότι οι Τούρκοι ξεκινάνε. Το Μαύρη Μάρμαρα είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Και είχα και προβλήματα. Γιατί ορισμένα παιδιά μου λένε, ρε Βαγγέλη, πάμε ρε παιδιά, πάμε τώρα, πάμε αυτούς. Τώρα πάω τους πιστεύει κανείς. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κιόλας ότι δεν τους πιστεύουμε. Στο τέλος, αν οι Παλαιστίνοι θέλουν, αφήστε να μάθω εγώ άλλοι Παλαιστίνοι θέλουν. Και ποιοι Παλαιστίνοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν. Γιατί? Διότι το 2010 είναι να ξεκινήσουμε. 10 μέρες πριν ξεκινήσουμε, το Μαύρη Μάρμαρα θα έφευγε από την Κωνσταντινούπολη και εμείς θα ξεκινούσαμε από τον Πειραιά, με το Ελευθέρι Μεσόγειος. Εμείς με δεύτερο πλοίο... Λες για το πέρασμα από την Κύπρο τώρα, έτσι. Το πέρασμα από την Κύπρο και βγάζουν ότι θα πάνε για ανεφοδιασμό στην Κύπρο. Στη Βόρεια. Στην κατεχόμενη. Ναι. Αυτό το λέω, γιατί και τώρα παίχτηκε αυτό. Στα κατεχόμενα. Με το που το λένε αυτό, κάνω ένα τηλέφωνο στους ανθρώπους, τους λέω, ξεχάστε την Ελλάδα, τραβάτε με όποιον θέλετε, αν έχετε συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε άλλους λογαριασμούς, άλλη αποστολή θα κάνουμε. Στα κατεχόμενα δεν πατάει κανένας και ειδικά Τούρκος δεν πατάει στα κατεχόμενα. Βαγγέλη, όχι, όχι, περίμενε, περίμενε. Τηλέφωνο μετά από λίγες ώρες. Βαγγέλη, εμείς θα είμαστε μαζί σας. Αν θέλουν να σπάνε μόνοι τους. Εμείς θα είμαστε μαζί σας. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι να πεις να ορκιστείς, ας πούμε, εντάξει, 8-4 παιδιά ορκιστούν τα παιδιά. Ορκιστώ, δεν έχω κανένα θέμα. Όταν άκουσα για τα 1000 πλιαράκια, πριν το ακούσετε εσείς, ακούστηκε ότι κάτι έκανα μια επαφή. Η άποψη ήταν ότι προπαγάνδα, Ερντογάν, προπαγάνδα. Παλαιστινιακή επαφή. Βέβαια. Και συγκεκριμένη επαφή. Των συγκεκριμένων. Αυτή είναι η άποψη της Χαμάς. Mm-hmm. Έκανα δεύτερη επαφή την ημέρα που ανακοινώνει ότι που είχε βγάλει την Πέμπτη και αυτά. Αυτός επιμένει τώρα ότι την Πέμπτη ας πούμε, θα ξεκινήσει. Εγώ δεν το βλέπω όμως την Πέμπτη. Πάντως ήταν αστείο λίγο. Δηλαδή το ότι είχαν μαζευτεί 1000 πλοία, λέει 300 ισπανικά, 600 ξέρω εγώ από κτλ. Και δεν τα είχε δει κανείς. Κάτι φουσκωτάκια και αυτά είχε φανίσει, έγινε ένα μπούλιο. Με την κάμερα πέντε πράγματα, δημιουργήσαμε εντυπώσεις. Λοιπόν, και εκεί ξαναφέρω την και πράγματι στο λίγο. Και εκεί υπάρχει η ηγετική φυσιογνωμία στην περιοχή εκεί. Σανάγγελη, πες Βαγγέλης. Α, κλάτ.
όπως μιλάνε κιόλας. Δεν έχει τίποτα. Προπάνω. Και φυσικά δεν έφυγαν. Δηλαδή δεν του... οι σχέσεις τους δεν είναι καλές. Εδώ πέρα είχε φορές δηλαδή που εμείς είχαμε δύο παλαιστινιακές οργανώσεις που ήταν κοντά στη Χαμάς, με ποια έννοια, όχι ήταν μέλη της Χαμάς. Αλλά δυστυχώς τη χρεοκοπία της Φατάχ, ας πούμε, υποφελήθηκε η... Οργανώσεις της παροικίας της Παλαιστινιακής στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Στη Γαλλία η μεν, στην Γερμανο-Αυστρία η άλλη. Εξαιρετικές σχέσεις μαζί τους. Πολύ καλή συνεργασία στο ταξίδι του 2010. Τους είχαμε όλους πάνω στο Σφενδόνι. Το Σφενδόνι είχαμε ένα σωρό κόσμο πάνω. Ακόμα και κάποιον εκεί πάνω. Τέλος πάντων, ας πούμε, όνομα και μη χωριό, ας πούμε. Ήταν πάνω στο γλυκό Σφενδόνι. Δεν πήγε στο τουρκικό. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είχαμε και έχουμε δυνατότητες να δημιουργήσουμε μια καλές σχέσεις. Αυτή. Αλλά δεν γίνεται να είσαι και τελείως μόνος. Δεν γίνεται να γίνεται όπως έγινε το 2011 που μας μπλοκάραν 10 πλοία εδώ και είχαν έρθει ξένοι από τόσες χώρες και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Είχαν πάρει άγγλες, χαρτιά και τα λοιπά, και να αφήσαν τα πλοία να φύγουν. Κοίταξε, είναι σαφές. Δηλαδή καταλαβαίνω... Παπουτσής. Ναι. Η Ελλάδα, σαφέστατα, αν καταλαβαίνω από αυτό που λες, πρέπει, μπορεί να παίξει ένα ρόλο, γιατί είναι ένας λαός και μια χώρα αγαπητή σε όλο το μεσογειακό κόσμο. Δεν ζητάς να διακόψει σχέσεις με το Ισραήλ, να κάνει δεν ξέρω και τι. Και δεν υπάρχει ακριβώς κανένας λόγος να γίνει κανείς κακός με κανέναν, ας πούμε. Αλλά αν πραγματικά έχεις στο νου σου την ειρήνη και κυριολεκτής και δεν είναι σκέτη διπλωματία και φούμαρα, μπορούν να αναλυθούν φοβερές πρωτοβουλίες από, σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Και συνεργασίες οικονομικές. Και το άλλο πάλι με την Τουρκία. Εμείς οργανώσαμε τις αποστολές στη Συρία. Πήγα 7 φορές στη Συρία. Με ξένους. Αυστριακούς, Νικαραγουάνους, τον Μεξικανό, επίσκοπο του Μεξικού, τούτο, τάλο, τους ανθρώπους, τη Μιρέη Φανών, ξέρω με αυτά προσωπικότητες. Υπογραφές από Νόμπελ Ειρήνης, από τέτοια. Πήγαμε, είδαμε τον Άσαν, τον Μιλκουένθα. Για να γίνει μια κάποια προσέγγιση, έστω και οι αδερφοί μουσουλμάνοι της Συρίας. Ο κόσμος δεν τα ξέρει. Αλλά αδερφοί μουσουλμάνοι της Συρίας δεν είναι οι αδερφοί μουσουλμάνοι της όποιας Τουρκίας, που δεν είναι και έτσι ακριβώς τα πράγματα. Τα πιστεύω τώρα έτσι όπως τα λέω. Ούτε της Αιγύπτου. Και είναι περασμένη η εποχή Μόρση. Και όμως υπήρχε και τότε δυνατότητα. Έγινε προσέγγιση. Έστειλα με γράμματα. Πανεπιστημιακός από εδώ προσπάθησε. Μου είπε, σε μια σβαγή θα το κανονίσω εγώ με τον 2015. Είμαστε σε περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση ήταν, έλα ξέχνα το. Στον άνθρωπο που πήγε το σχέδιο, όπου μου λέγανε εμένα, μας είχε καλέσει ποιος, ο Κούρτς. Δύο φορές, ας πούμε, έδωσε το Πανεπιστήμιο Ειρήνης της Βιέννης, έξω από τη Βιέννη, το έδωσε για να γίνουν αυτές οι συναντήσεις των διαφόρων τάσεων της Συριακής Αντιπολίτευσης. Πηγαίναμε και βλέπαμε στην Συρία ανθρώπους που είχαν κάνει 10 και 15 χρόνια φυλακή επί πατέρα Άσαντ. Να συμμετέχουν σε μια πρωτοβουλία που ανοίχνευε τη δυνατότητα εθνικής ενότητας και επανασυμφιλίωσης. Ακριβώς αυτό. Αυτό. Εκείνη την εποχή η Τουρκία χτυπούσε με λύσα και, το Ισραήλ στήριζε την Τουρκία. Η Συρία ποτέ ήταν εχθρός μας. Αν μέχρι και ο Σεμπάστιαν Κούρτς της Αυστρίας, ας πούμε, είχε τη διορατικότητα να σας αφήνει χώρο και η Ελλάδα συμπεριλαμβανομένη στις κυβέρνησεις του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε «έλα ξεχάστε το», νομίζω το ερώτημά μας για το τι ρόλο μπορεί να παίξει η χώρα μας στα μεσανατολικά πράγματα απαντήθηκε με τον πιο αποκαρδιωτικό τρόπο. Ισχύει το μέσα καλά, όπως το λένε έξω καλά, πάμε μέσα δεν πάμε καλά. Θα πρότεινα... Όπως μιλάμε εμείς, γιατί εσείς μα ακούτε καλοπροαίρετα. Ποιος δεν ακούει καλοπροαίρετα. Να έρθει μια φορά, να πούνε σε ένα κανάλι, να έρθει κάποιος εκεί,
και να αρχίσουν να βγαίνουν και τα χαρτιά στο τραπέζι. Αυτό έτσι και τούτο έτσι και τούτο αλλιώς και να δούμε. Ποιος θα αντέξει να πει ότι μισή λέξη από αυτές δεν είναι τεκμηριωμένη και δεν αποδεικνύεται. Τι να πω τώρα. Συγκεντρώσαμε πάρα πολύ πληροφορία που θα πρέπει κάπως και να αφομοιωθεί. Οπότε θα πρότεινα στο σημείο αυτό να τερματίσουμε τη συζήτησή μας. Ίσως προσωρινά. Εσείς οι δημοσιογράφοι λέτε να βάλουμε άνω τελεία. Α, ναι, τα βαριά. Αλλά οι φιλόλογοι. Λοιπόν, βάλουμε τελεία. Μας έχει ανοίξει η όρεξη για μια πιθανή επόμενη συζήτηση με τον Βαγγέλη Πισία, τον οποίο σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε πολύ θερμά για την συζήτηση αυτή, όπως ευχαριστούμε βέβαια πάντα και το Αντίφωνο για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.